Hello! Μιας και μου λέτε να κάνω πιο συχνά βίντεο και το κανάλι πάει καλά, σας παρουσιάζω τις top 10 χώρες με το δυνατότερο στρατό. 10η στη λίστα μας είναι η Ιταλία. Η Ιταλία ξοδεύει κάθε χρόνο 34 δισεκατομμύρια δολάρια για το στρατό. Έχει 320.000 ενεργούς στρατιώτες στην κατοχή της. Η Ιταλία έχει επίσης 586 τάγκς, 786 αεροσκάφη, 463 πλοία και υποβρύχια. Ένατη είναι η Γερμανία. Η Γερμανία ξοδεύει κάθε χρόνο 36 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια δολάρια για τη στρατιωτική της ανάπτυξη. Έχει στην κατοχή της 180.000 ενεργούς στρατιώτες. Επίσης, η Γερμανία έχει στην κατοχή της 408 τάγκς, 676 αεροσκάφη και 81 πλοία και υποβρύχια. Και στην 8η θέση βρίσκεται η πολύ αγαπημένη μας Τουρκία. Η Τουρκία ξοδεύει ετησίως 18 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνά της. Έχει 410.000 ενεργούς στρατιώτες, 3.778 τάγκς, 1.007 αεροσκάφη και 194 πλοία και υποβρύχια. 7η είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει στη διάθεσή της 250.000 ενεργούς στρατιώτες. Ξοδεύει κάθε χρόνο 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο στρατό. Η Ιαπωνία διαθέτει 678 τάγκς, 1.590 αεροσκάφη και 131 πλοία και υποβρύχια. Εκτός στην κατηγορία μας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αγγλία ξοδεύει κάθε χρόνο 55 δισεκατομμύρια δολάρια στην πολεμική της ανάπτυξη. Έχει στη διάθεσή της 150.000 ενεργούς στρατιώτες. Κατέχει επίσης 407 τάγκς, 879 αεροσκάφη και 79 πλοία και υποβρύχια. Στην 5η θέση έχουμε τη Γαλλία. Οι ετήσιες δαπάνες για την ανάπτυξη του στρατού της υπολογίζονται στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Γαλλία κατέχει στη διάθεσή της 205.000 ενεργούς στρατιώτες, 323 τάγκς, 1.282 αεροσκάφη και 118 πλοία και υποβρύχια. Στο νούμερο 4 έχουμε την Ινδία. Η Ινδία ξοδεύει κάθε χρόνο 40 δισεκατομμύρια δολάρια για το στρατό. Επίσης, διαθέτει 1.325.000 ενεργούς στρατιώτες. Έχει επίσης 6.464 τάγκς, 2.086 αεροσκάφη και 295 πλοία και υποβρύχια. Τρίτη είναι η Κίνα. Ξοδεύει 155 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο στην ανάπτυξη του στρατού. Έχει 2.335.000 ενεργούς στρατιώτες. Η Κίνα διαθέτει στην κατοχή της 9.150 τάγκς, 2.942 αεροσκάφη και 714 πλοία και υποβρύχια. Δεύτερη στη λίστα μας είναι η Ρωσία. Ετησίως η Ρωσία ξοδεύει 46 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στρατιωτική της ανάπτυξη. Η χώρα διαθέτει 766.055 ενεργούς στρατιώτες, 15.498 τάγκς, 3.547 αεροσκάφη και 352 πλοία και υποβρύχια. Και πρώτη στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ετήσιες δαπάνες τους για το στρατό υπολογίζονται γύρω στα 581 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ο στρατός συμπεριλαμβάνει 1.400.000 ενεργούς στρατιώτες, 8.848 τάγκς, 13.444 αεροσκάφη και 515 πλοία και υποβρύχια. Αυτές ήταν λοιπόν οι top 10 χώρες με το δυνατότερο στρατό. Επίσης, είδα πως αρκετοί μου ζητήσατε να κάνω το τρίτο μέρος από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο. Οπότε μόλις αυτό το βιντεάκι μαζέψει 1000 like, θα το κάνω.
Σας ευχαριστώ για την προβολή και μην ξεχνάτε να μπείτε και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, όπου θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Και φυσικά like στο βίντεο και στη σελίδα μας στο Facebook. Bye bye!